Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος και το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου συνδιοργανώνουν διαδικτυακή συνδιάλεξη «Η νέα γενιά έρχεται, το κάπνισμα φεύγει» την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μια ανοιχτή διαδικτυακή συνδιάλεξη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος σε απευθείας μετάδοση από το Live Media. Εμείς οι Έλληνες έχουμε πετύχει σημαντικές επιτυχίες με το κάπνισμα. Κυρίως έχουμε ανατρέψει μια βαριά φιλοκαπνιστική νοοτροπία που είχε επιβάλει ως καθεστώς το κάπνισμα στην ελληνική κοινωνία. Με ειδικά στοχευμένες παρεμβάσεις στα σχολεία, δώσαμε την ηγεσία του αντικαπνιστικού μας προγράμματος στα ίδια μας τα παιδιά. Και έτσι είδαμε το συνολικό κάπνισμα να μειώνεται, είδαμε επίσης και την πρόσφατη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου που έγινε πρόθυμα, άμεσα και συνειδητά αποδεκτός από το μέσο Έλληνα πολίτη. Όλα αυτά, καθώς και η διαχρονική μείωση του καπνίσματος στους εφήβους, η σχέση καπνίσματος με το στρες της εφηβείας και του κορονοϊού, οι παρεμβάσεις στα σχολεία και ο ρόλος των λειτουργών υγείας στην αντιμετώπιση του καπνίσματος θα συζητηθούν και θα αναλυθούν από τους διακεκριμένους επιστήμονες καλεσμένους ομιλητές και εκπροσώπους της πολιτείας την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην ανοιχτή συνδιάλεξη «Η νέα γενιά έρχεται, το κάπνισμα φεύγει». Η συνδιάλεξη διοργανώνεται στο πλαίσιο των Διεθνών Εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος από το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος και το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.